μπορεί να την καθιστώ. Αγαπητοί σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που είναι μια ανακεφαλαίωση για τα πετραγμένα του ομίλου φίλου του μουσείου και γενικότερα για το μουσείο. Και από την ευκαιρία θα κόψουμε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα, η οποία ως ήθιστε έχει μέσα ένα κερματάκι, το οποίο όποιος βρει θα πάρει και ένα μικρό γλυπτό του κ. Παπαγιάννου. Εγώ θα δώσω το λόγο στον Θόδωρο να αναπτύξει τα δραστηριότητα. Θα πω δύο κουβέντες μετά για τα οικονομικά εγώ και στη συνέχεια θα μιλήσω ό,τι άλλο θέλει. Θα πάει να σε έχει το λόγο. Καλή χρονιά να σας ευχηθώ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας τρώμε τώρα το Σάββατο και έχουμε λίγο τύψεις. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Αφού αποφασίσατε να είστε φίλοι του μουσείου και όμιλος φίλων του μουσείου του Παπαγιάννη, θα υποστείτε για αυτή την την ιστορία. Ήθελα να σας πέρα από την κοπή της πίτας που θα γίνει έτσι σαν μια αιτία, ας πούμε, να μας πούμε, ήθελα να σας δώσω έναν απολογισμό των πεπραγμένων, αν θέλεις, ή των δραστηριοτήτων αυτής της χρονιάς, ο οποίος ήταν πλούσιος, πρέπει να πω, σχεδόν πιο πλούσιος από κάθε άλλη χρονιά. Και το καλό είναι αυτό, ότι πάει αυξανόμενη η δράση του μουσείου και οι δραστηριότητες της. Και θα αρχίσω από το ότι το μουσείο, όσο γνωρίζετε από τον κόσμο που το επισκέπτεται, όσο οι ίδιοι που το επισκέπτονται μένουν ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπουν και το μεταδίδουν, αυτό έχει τον αντίκτυπό του και έχει μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Διευρύνεται δηλαδή ο κύκλος, βλέπεις ότι έρχονται από και μακρύτερα μέρη της Ελλάδος, έρχονται πάρα πολύ από τη Μακεδονία. Τελευταία μας ανακάλυψαν και τα γραφεία, τα τουριστικά και μας στέλνουν πούλμαν εκεί με κόσμο, χωρίς να κάνουμε προσπάθεια εμείς, και πρέπει να την κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Μάλιστα, κάναμε μια προσπάθεια να μπούμε στο TripAdvisor, όπου το επισκέπτονται εκατομμύρια κόσμος, και μας πήραν αυτοί πάλι τηλέφωνο και μας είπαν, κοιτάξτε, έχετε πάρα πολύ καλές κριτικές. Γιατί δεν βάζετε το σήμα? Και το βάλαμε. Φέτος βάλαμε το σήμα, ας πούμε, τουλάχιστον. Γιατί εμείς τις κριτικές τις βλέπουμε από το βιβλίο που έχουμε και βλέπουμε το τι καταθέτει ο καθένας εκεί πέρα και βλέπουμε τον ενθουσιασμό των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει τη συγκίνησή του, το ενδιαφέρον που έχει για αυτού στο μουσείο. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει καλά η υπόθεση, γιατί αυτό ήταν ένα πείραμα, πρέπει να σας πω. Και μάλιστα ένα πείραμα το οποίο μπορεί να ήταν και ένα βήμα στο κενό. Τώρα να κάνεις ένα μουσείο σε ένα χωριό, εδώ τα μουσεία μέσα στις πόλεις δεν έχουν επισκεψιμότητα, έχουν προβλήματα οικονομικά, έχουν προβλήματα επιβίωσης κτλ. Εμείς σας πληροφορώ, πάμε καλά. Είναι το μουσείο μας ανοιχτό όλες τις μέρες της εβδομάδος και τα Σαββατοκύριακα, καθημερινά. Τώρα δηλαδή που η Νίκη, η κοπέλα που πήρε το άδεια για να γεννήσει και γέννησε προχτές το αγοράκι της, βέβαια, η οποία ήταν εξαιρετική η Νίκη, ευτυχώς βρήκαμε μία κοπέλα που μας έστειλε ο Δήμος με τα προγράμματα αυτά για 6 μήνες, ίσα ίσα όσο το διάστημα θα διαρκέσει, η οποία είναι φιλόλογος επίσης, είναι πολύ καλή, έτσι νοιάζεται το μουσείο, έχει παντρευτεί κάποιο αγόρι από το χωριό μας, έχει και αυτή δηλαδή μια σχέση, και προσέλαβα και μια άλλη κοπέλα φιλόλογο από το χωριό μας, η οποία βοηθούσε και την Νίκη κάπου κάπου, για τα Σαββατοκύριακα. Και έτσι το μουσείο τώρα είναι καθημερινά ανοιχτό. Το κλείναμε τη Δευτέρα, αυτό θέλω να σας πω. Όλα τα μουσεία κλείνουν μία μέρα. Τώρα όμως το έχουμε ανοιχτό συνέχεια. Δεν είναι ότι έχουμε καθημερινά κόσμο. Έχουμε κόσμο όμως δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Επομένως το μουσείο δεν είναι ανοιχτό και δεν κλείνει παρά μόνο μία-δύο φορές, ίσως την Πρωτομαγιά, αν θυμάμαι καλά, και την πρώτη του έτους.
Φέτος το καλό ήταν το ότι είχαμε δύο προγράμματα. Ένα, μας δώσαν 110.000 ευρώ για τη βελτίωση της εισόδου στο χωριό, βλέποντας και αυτή την προσπάθεια που κάνουμε με τα λιτά κατά μήκος του δρόμου, μας δώσαν 110.000 ευρώ, το οποίο διαχειρίστηκε ο Δήμος, και διαμορφώσαμε τη διαδρομή αυτή, ανοίξαμε κάποιες στροφές για να περνάνε τα πούλμαν, ανοίξαμε κάποια στενοέματα για να μπορούν να περνάνε στο μοναστήρι, διαμορφώσαμε την κατάσταση γύρω από τα γλυπτά, φτιάξαν ένα υπόβαθρο ειδικό, έριξαν θα βάλουν φωτισμό σε λίγο καιρό, δηλαδή έχουν βάλει την εγκατάσταση και σιγά σιγά θα φωτιστούν κιόλα τη νύχτα. Και φυτέψαμε και δέντρα. Πολύ ωραία. Μεγάλα δέντρα, που είναι τηλιές, που θα έχουν και ωραία μυρουδιά το καλοκαίρι, κατά μήκος μέχρι το μοναστήρι. Φέτος επίσης μου ήρθε μία ταμπέλα ξαφνικά και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Εγώ δεν ήξερα, με λέει αυτή. Την κάνανε αυτή, πώς την κάνανε, πότε την κάνανε, δεν ξέρω, δεν με ρώτησε. Έχει και λάθη μέσα. Αλλά έφτιασαν όλους τους τοίχους, καινούριους, γύρω-γύρω από το σχολείο. Έφτιαξαν ένα διάδρομο μέσα, για να περνάει ο κόσμος να μην πατάει σε χώματα ή σε λάσπες, γιατί πολλές φορές τώρα το χειμώνα βγάζει και νερό όλη η περιοχή εκεί, και δημιουργούν καλλιτερίνια στις εισόδους που πλησιάζει στο μουσείο, ας πούμε, και είναι και καλό αυτό, γιατί έχουμε διαμορφώσει και τη βρύση, έχουμε φτιάξει δηλαδή ένα περιβάλλον το οποίο σιγά σιγά γίνεται. Το άλλο το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι φέτος με το Συμπόσιο Γλυπτικής που κάναμε, ξεπεράσαμε κάθε χρονιά, κάναμε πάρα πολλά γλυπτά. Είχαμε μια ομάδα 6-7 ατόμων και κάναμε σχεδόν, συμπληρώσαμε τη διαδρομή μέχρι το μοναστήρι. Ίσως μας μένει μια χρονιά ακόμη, την ερχόμενη, για να μπορέσουμε να το πάμε ως το μοναστήρι. Γιατί δεν είχαμε φόβους να πάμε στο μοναστήρι, γιατί δεν θέλαμε να συγχωρήσουμε μέσα στην εκκλησία. Οι άνθρωποι δεν είχαν έρθει, αυτοί όλοι οι κληρικοί αυτοί που είναι εκεί πέρα δεν είχαν έρθει ποτέ στο μουσείο. Και εγώ τους έλεγα, λάτε και στο μουσείο, μια φορά δεν ήρθατε. Εγώ λέω, όποιος έρχεται. Είναι παγανιστικό. Ναι, όποιος έρχεται, λέω, στο μουσείο, θα τους πω, όποιος εκδρομή οτιδήποτε, θα πάρει να έρθει στο μοναστήρι. Λέω να τους λέτε κι εσείς το ίδιο. Και έβαλα και μια φίσα εκεί πέρα. Ο πρωτοσύγκελος όμως, ο ηγούμενος μάλλον που είναι εκεί, είναι πιο ανοιχτός. Και φέτος μου έστειλε μεσάζοντα τον παπά αυτόν. Εκεί που τρώγαμε λοιπόν το μεσημέρι στο συμπόσιο που κάναμε τους φίλτες, έλεγε, λέει, σε θέλει ο πρωτοσύγκελος, σε θέλει ο ηγούμενος. Λέει ο Βασίλης, για καλό ή για κακό τον θέλει. Λέει, δεν ξέρω εγώ. Πάω πάνω, λέει, πολύ ωραία πράγματα φτιάχνετε στη διαδρομή εδώ. Λέει, γιατί δεν μας προχωράτε και να έρθετε και μέχρι το μοναστήρι. Λέω, ευχαρίστω, πολλοί από τους γλύπτες εδώ θέλουν να βάλουν τα γλυπτά μέσα εκεί, σε αυτή τη διαδρομή. Αλλά το σκεφτόμουν, λέω, γιατί δεν ξέρω, δεν έχετε έρθει στο μουσείο, δεν έχουμε κάνει έτσι ανταλλαγές, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Λέει, πρέπει να μας φτιάξετε και εμάς, λέει, εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή η διαδρομή συνεχίζεται και πλησιάζει προς το μοναστήρι, θα εκμεταλλευόμεθα εκεί το υπάρχον υλικό, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν πέτρες έτσι ασβεστοειδικές, οι οποίες είναι διαμορφωμένες, είναι σαν γλυπτά, τις οποίες κάνουμε έτσι μεγάλες εγκαταστάσεις και διαμορφώνουμε ένα είδους land art. Και αυτό πρώτον δημιουργεί μεγάλες γλυπτικές συνθέσεις και δεύτερον έτσι επιταχύνουμε λίγο την κατασκευή αυτών των πραγμάτων και κάνουμε και κάτι ιδιόμορφο, και κάτι πρωτότυπο, και κάτι ενδιαφέρον. Αυτό τουλάχιστον εισπράττουμε. Μαρτυρίες υπάρχουν εδώ, υπάρχουν αρκετοί που τα έχουν δει, επομένως μπορούν να το καταμαρτυρήσουν. Επίσης, έχουμε προγράμματα, μας έχουν επιλέξει δηλαδή το μουσείο μας από ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης με μία
κυρία Έλεσσα Μυρογιάννη, η οποία είναι πρόεδρος των φιλολόγων, η οποία έχει έρθει, έχει δει το μουσείο, το έχει εντάξει μέσα σε ένα πρόγραμμα για εκπαίδευση νέων παιδιών και αυτά, και θα μας στέλνουν εκεί ανθρώπους. Πήγα και εγώ στο σεμινάριό τους στη Θεσσαλονίκη, γιατί έπρεπε να πάμε αυτοί που, τα μουσεία που επιλέγονται. Έχουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ήθελα να σας πω ότι η Έλεσσα Μυρογιάννη αυτή έχει γράψει ένα βιβλίο για το μουσείο, το οποίο θέλει να το τυπώσουμε τώρα για να δίδεται στα παιδιά μέχρι 12-13 ετών. Είναι ένα σαν παραμύθι με τα γλυπτά όλα αυτά και με την ιστορία. Που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε σταματήσει λίγο στην διακόσμησή του. Βρήκαμε τη λύση. Θα βάλουμε και εικόνες από τα έργα, αλλά θα βάλουμε και πράγματα τα οποία θα φτιάξουμε. Επίσης, έχουμε την έκδοση, ο κύριος Νούτσος την είχε επιμεληθεί από το προηγούμενο συνέδριο για την πολιτιστική ζωή του τόπου και την εθνική αντίσταση, τη συμμετοχή στην εθνική αντίσταση της περιοχής. Αυτά όλα τα πρακτικά τα είχε συγκεντρώσει ο Παναγιώτης, μου τα έδωσε και τα έδωσα τώρα και είναι υπό έκδοση. Και προσπαθούμε να τα, και αυτά να τα διανθίσουμε με κάποια πράγματα, με κάποια έργα κτλ. Υπάρχει πέρυσι, τη χρονιά που πέρασε, γιορτάσαμε για πρώτη φορά την ημέρα των μουσείων. Με μία μουσική εκδήλωση που κάναμε, η οποία είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία. Η μουσική εκδήλωση αυτή ήταν από μια οικογένεια που είναι όλη μουσική και είναι πολύ ωραία. Είναι τα παιδιά του, ο δάσκαλος είναι αυτός, και τα παιδιά του όλοι είναι 4 παιδιά που είναι μουσική όλοι. Και ήταν, και θα τους έχουμε πάλι φέτος. Στο συνέδριο που αποφασίσαμε να κάνουμε, με τον κύριο Νούτσο το συζητήσαμε, και θα είναι οι τρεις φορείς, θα είναι ο Όμιλος Φίλων, το μουσείο, θα είναι το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο των Ιωαννίνων και θα είναι και η Φιλοσοφική Σχολή. Θα έχει μια ημερίδα με 6 εισηγήσεις και στη συνέχεια θα έχει μουσική εκδήλωση για την ημέρα των μουσείων. Αυτό θα γίνει λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. 11 Μαΐου, Κυριακή 11 Μαΐου. 11 Μαΐου Κυριακή, δηλαδή, όσοι βρεθείτε προς τα εκεί, είστε καλεσμένοι. Επίσης, είχαμε κάποιες προσωπικότητες που ήρθαν στο μουσείο. Είχαμε δύο καθηγητές από την Ιαπωνία. Ένα γλύπτια μάλιστα από την Ιαπωνία και τη γυναίκα του, οποία είναι βυζαντινολόγος. Και ενθουσιάστηκαν, μου γύρεψαν συνεργασία, όπως είχαμε και από την Ιταλία, από τη Ρώμη, έναν καθηγητή Λίπτη επίσης. Όλοι γυρεύουν συνεργασία πραγματικά γιατί τους αρέσει το μουσείο, και αυτό μας δίνει κουράγιο. Και θα αρχίσει η συνεργασία αυτή το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτός είναι πολύ καλός γλύπτης και έχει και ένα γιο γλύπτη, τον οποίο πιθανόν να καλέσω εγώ τώρα στο συμπόσιο αυτό το ερχόμενο του καλοκαίρι. Και όπως έχω στο νου να καλέσω και 2-3 άλλους από τη Γαλλία και από άλλα μέρη, για να συνεχίσουμε τη διαδρομή. Επίσης το μουσείο άρχισε να βγαίνει και από τα όρια του. Δηλαδή φέτος με το συμπόσιο γλυπτικής που κάναμε δεν περιοριστήκαμε στη διαδρομή ή στον κήπο μόνο του μουσείου, αλλά πήγαμε και στα όρια του Δήμου Βορείου Τζουμέρκου. Κάναμε δύο μεγάλα γλυπτά. Λυπούμε πως σήμερα δεν σας έχω ένα μικρό βίντεο, έπρεπε να σας έχω για να δείτε όλα αυτά τα πράγματα, να τα βλέπετε κιόλας. Αλλά επιφυλάσσομαι να το κάνω από του χρόνου σίγουρα. Θα κρατάω τα ντοκουμέντα αυτά και στο τέλος θα προβάλλονται. Κάναμε δύο μεγάλα γλυπτά λοιπόν. Ένα στο Πετρογούνι που είναι το βόρειο όριο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και ένα στο νότιο τμήμα που είναι η γέφυρα της Πλάκας, εκεί που έγινε και η συνάντηση με τη συμφωνία της Πλάκας.
Αυτά ήταν δύο γλυπτά που είναι σημαντικά. Στο ένα είχε πέσει ένα λεωφορείο μαζί με τους κατοίκους όλους και σκοτώθηκαν. Και φτιάξαμε ένα εις ανάμνηση όλων αυτών των αδικοχαμένων. Και το άλλο είναι το μέρος όπου συγκλίνουν, που ήταν το όριο των δύο δήμων που συνενώθηκαν. Οι δύο δήμοι λοιπόν αυτοί που συνενώθηκαν εκφράστηκαν με, με μία πέτρα τεράστια η οποία άνοιξε στα δύο. Γράφτηκαν τα χωριά του ενός δήμου και τα χωριά του άλλου δήμου, αφήσαν ένα κενό που είναι ο άραχτος στη μέση και στεφανώθηκαν με ένα δαχτυλίδι. Ήταν δηλαδή ο Αραβώνας τους, που γράφει Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Και άρεσε πάρα πολύ αυτό, τώρα θέλει και ο παρακάτω δήμος, δικό σας. Ναι, το κεντρικό. Κατάλαβαν τίποτα από αυτό που έκανε. Φαίνεται το κατάλαβα. Είναι τόσο απλό. Γιατί εγώ επιδιώκω πάντα σε αυτά όλα τα έργα που κάνω να είναι κατανοητά. Δεν θέλω να βάλω υψηλά νοήματα πέρα από το ότι είναι παράλληλα και ψηλά τα νοήματα αυτά μέσα στην απλότητά τους. Εντάξει. Δεν θα μπορούσες με τρία πράγματα να πεις καλύτερα για αυτή την ένωση των δύο δήμων. Ναι, τους άρεσε το λοιπόν. Και ένα πολύ ενδιαφέρον άλλο είναι ότι φέτος μας ακολούθησε στο Συμπόσιο Γλυπτικής ο Παναγιώτης ο Γκράβαρης, ο οποίος έχει καταγωγή από το χωριό, μας, από τη μάνα του, ο πατέρας του Ιωτα Τζουμέρκα, ο οποίος έχει σπουδάσει κινηματογράφο και ήθελε να κάνει ένα πορτρέτο για μένα από χρόνια. Τώρα όμως ήθελε να κάνει το συμπόσιο και έκανε ένα φιλμ το οποίο το ολοκλήρωσε, ίσως το βράδυ να το δούμε στο σπίτι, δεν το έχω δει και εγώ ακόμη. Αυτός είναι ενθουσιασμένος και εγώ βασίζομαι σε αυτόν, ο οποίος είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ σοβαρός. Και θα το προβάλλει, θα το στείλει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Φέτος. Είναι έτοιμο ήδη, του γράψα τη μουσική, το έχει... Και επειδή ακριβώς είναι και ένα θέαμα πολύ ιδιαίτερο, πιστεύω και σε διάκριση ακόμα. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα να προβληθεί στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να πάμε να τον αβαντάρουμε. Η Κίνα ήταν στο περσινό. Ήταν στο περσινό, το είπαμε. Είπαμε ότι προβλήθηκε πάρα πολύ το μουσείο, μέχρι και στην Κίνα έφτασε, γιατί ήρθαν οι Κινέζοι και πήραν. Τότε που πήγε ο Σαμαράς προβλήθηκε, που το είπαν, άνθρωποι που το είδαν. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα που ήταν στο Δήμο, ήταν τρεις Δήμοι, ο Δήμος των Ιωαννίνων, ο Δήμος της Ιουμενίτσας και το Λέτσε της Ιταλίας, κάνουν ένα πρόγραμμα για τους δρόμους της τέχνης. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα, ό,τι κάνουμε για την τέχνη, αυτοί δεν κάνουν τίποτα, αυτοί παίρνουν τα χρήματα και εμείς κάνουμε τις ομιλίες απλώς. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω άλλο, αυτό ήθελα να σας πω. Θέλω βέβαια, περιμένω τις δικές σας απόψεις και περιμένω να γίνει μια κουβέντα για να δούμε τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε και πώς μπορούμε να πλουτίσουμε αυτή την ιστορία για να την καταστήσουμε πιο ζωντανή και πιο ενδιαφέρουσα.